Ναι, δεν το βλέπω. Ας μην πω τώρα τι να το κάνει. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Οι ψυχοκόρες». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο Στράτος και ο Οδυσσέας δεν αντέχουν να βλέπουν τη Φρόσο να τους δίνει εντολές και να επιβλέπει τους εργάτες στα χωράφια. Πιστεύουν πως οι ίδιοι θα έπρεπε να διευθύνουν την περιουσία του συγχωρεμένου του κουνιάδου τους. Και ο συμβολεογράφος θα τον δούμε να ρίχνει λάδι στη φωτιά όταν τους ενημερώνει εμπιστευτικά πως η Φρόσο δρομολογεί την πώληση της περιουσίας και τη συγκέντρωση χρημάτων για νέες επενδύσεις. Η Ευανθία από τη μεριά της αφήνει την ψυχοκόρη της να κάνει κουμάντο αφού την απειλεί πως θα της πάρει το παιδί και θα φύγει. Καθώς οι εβδομάδες περνούν, η όραση της Ευανθίας επανέρχεται σιγά σιγά, αλλά δεν το λέει σε κανέναν. Η Μαρία όμως την πιάνει στα πράσα. Και τότε η Ευανθία της ομολογεί ότι παριστάνει την τυφλή, γιατί η Φρόσο είναι άξια και της αυγατίζει την περιουσία. Έτσι αποφασίζει να την παρακολουθεί, να μαθαίνει τα κόλπα της και να περιμένει πότε θα κάνει το μεγάλο λάθος. «Για να την πιάσω και να τη στείλω πίσω από τα σίδερα ή στο διάολο τον ίδιο», λέει στην κουνιάδα της χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, ο νέος χωροφύλακας της περιοχής, ο Θοδωρής Βελής, αντιλαμβάνεται πως η Φρόσο μπορεί να του φανεί χρήσιμη και φροντίζει να την προσεγγίσει σιγά σιγά. Όταν εκείνη τον αποφεύγει, καταφεύγει στον εκβιασμό, την απειλή πως θα βγάλει από το συρτάρι του την ανεξιχνία στη δολοφονία του Θωμά. Από την άλλη και η ίδια θέλει να τον εκμεταλλευτεί για τους δικούς της σκοπούς, οπότε δεν διστάζει να γίνει ερωμένη του. Παράλληλα, οι γαμπροί του Νάτσι μαθαίνουν πως θέλει να πουλήσει ακόμα και το χωράφι που πίστευαν ότι θα τους παραχωρούσε η Ευανθία και κάνουν τώρα τα πάντα για να διώξουν τους υποψήφιους αγοραστές. Η Ευανθία βλέπει τη Φρόσο στην αγκαλιά του Βελή, αν δεν λέει φυσικά τίποτα, ούτε το παραμικρό. Αργότερα, όταν η ψυχοκόρη της λείπει από το σπίτι, ανακαλύπτει το βιβλιαράκι με τις σημειώσεις της και διαβάζει τι έχει γράψει στο γιο της. «Μόλις τα πουλήσω όλα, το όνομα του Νάτσι θα σβηστεί από παντού και η Νάτσενα μαζί του». Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!